και βρωμούς. Λοιπόν, αυτό με τα πόδια, να σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Τα πόδια τους αφήγουν προς τα πίσω. Ήθελα να βάλω τα πόδια πάνω σε τραπέζι και να γυρίσω κάπως πίσω. Βέβαια, το πρώτο μάθημα που κάνουμε και πολλές φορές και η Ζενεβιέβ το λέει είναι ότι προσέχουμε τα ρούχα τα οποία φοράμε. Εδώ το ρούχο το οποίο φοράς, συγγνώμη λίγο, έχει γίνει σαν σακούλα σκουπιδιών το λιγότερο από κάτω από παντού. Αυτό που ήθελα να κάνω, μην το κάνω πάντως. Δηλαδή. Δεν λειτουργεί με αυτό που φοράς. Έτσι. Ναι, δεν προλαβαίνω να βάζω. Λοιπόν, περίμενε. Θα σου μετράω εγώ. Απλά κρύβεις όλο το πρόσωπο. Άννα, γεια σου. Αυτό που λέει ο Δημήτρης. Κρύβεις όλο το πρόσωπο. Θα περιμένεις να σου μετρήσω εγώ και μετά θα ξεκινήσεις. Μην τον. Συγγνώμη λίγο, Στεφανέ. Εδώ ο πρωταγωνιστής δεν είναι το κρέας. Εδώ δεν κάνουμε διαφήμιση για την Μπιφτεκούπολη. Γιατί έτσι φαίνομαι. Αγάπη μου, δεν έχεις βλέμμα κανένα από τόσο ακλή. Κοιτάς το κρέας. Καταλαβαίνεις. Το φωτογράφο κοιτάς. Περιμένεις να σου πω εγώ να ξεκινήσεις. Μην ξεκινάς από μόνος σου. Συγγνώμη. Εντάξει. Πάμε. Όταν δεν μου βγήκαν οι πόζες που ήθελα, μπλόκαρα πολύ, δεν άκουγα καν τι μου έλεγε ο φωτογράφος και αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Περίμενε. 1, 2, 3. Πάμε. Το βλέμμα σου τώρα, το βλέμμα μου. Έχεις κρύψει όλο σου το πρόσωπο. Έχει κάτι σαλάκια πάνω. Μπορείς να μιλήσεις λίγο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το σώμα μου έτσι, κάτι πρέπει να κάνω. Είχες σκεφτεί κάπως αλλιώς να κάτσεις. Ναι. Ωραία, κάνε το. Ο Σκουλός είπε να ξαναπροσπαθήσω να κάνω την πόζα που είχα σκεφτεί με τα πόδια. Πιστεύω ότι μου το είπε γιατί γενικά του αρέσει να κάνω εντυπωσιακές πόζες που πάντα θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό, δεν δείχνει το ρούχο. Δεν φαίνεται τα πόδια της. Εγώ στο ρούχο πολύ. Όχι, εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Εγώ δεν το σκέφτηκα, ναι. Εδώ είναι χάθηκες μέσα στα πόβραδο. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ καθόλου. Εντάξει, όμως έχει το ελεύθερο να προσπαθήσει να κάνει αυτό που θέλει. Οκ, άμα θέλεις να το κάνεις, κάτω. Αλλά λέμε ότι δεν συμφωνούμε εδώ. Οπότε μην πας μόνη σου προς την αυτοκτονία. Όμως δεν μου βγήκε καθόλου και κατάλαβα από την έκφραση και του φωτογράφου και της Έλληνας και του Σκουλού ότι τελικά δεν. Οπότε έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Πάλι έχεις δημιουργήσει εδώ πέρα έναν όγκο. Αυτό το φόρεμα θέλει πολύ προσοχή. Κόμπλαρε τώρα. Πάλι δεν συμφωνώ. Να σου το πω. Η Μικάλα είναι ένα κορίτσι το οποίο προσπαθεί συνεχώς να είναι υπερβολική, όπως πιστεύω και σήμερα. Είχε σκεφτεί μια πολύ ωραία πόζα να κάνει με το τραπέζι. Στο φωτογράφο δεν άρεσε, ίσως εκείνη κόμπλαρε, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Και νομίζω ότι στεναχωρήθηκε γι' αυτό. Με αυτό το φόρεμα δεν πρέπει να κάνει αυτό. Παιδιά, με αυτό το φόρεμα. Δεν μ' αρέσει, Μικάλα. Και πάλι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργούν τα πόδια πάνω σε αυτό, να ξέρεις. Δεν γίνεται με αυτό το ρούχο. Θεωρώ ότι η Μικαέλα χρησιμοποίησε το ρούχο της ως δικαιολογία γιατί κόμπλαρε. Άρε, Ανάσα, βρες την πόζα σου και δίνουμε όλο το χρόνο. Μπήκε η Ζενεβιέβ να με βοηθήσει με το ρούχο. Δεν θα έπρεπε όμως να την βοηθήσει. Όχι, με το ρούχο την βοηθάω. Δεν την βοηθάω με τίποτα. Αυτό να σκέφτεσαι, οκ. Okay? Αυτό εδώ να το κατεβάζει για να έχει κοιμήσει. Ναι, την έχουμε εκεί. Βοηθήσει αυτό. Αρκετά. Και μετά θα βρει την πόζα τη. Η Έλενα δεν συμφωνούσε και τόσο με αυτό. Μπορεί να το θεώρησε λίγο αδικία. Αλλά το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και σε άλλες κοπέλες. Και ένιωθα εκείνη τη στιγμή ότι χρειαζόμουν μια βοήθεια και δεν με βοήθηκε κάποιος. Οπότε Ζενεβιέβ πολύ καλά έκανε. Πάμε. Μπράβο. Ίσιο στο πρόσωπό σου, ίσιο σε μένα. Έτσι, μπράβο. Ψηλά το σαγόνι. Ψηλά το. Εκεί.